Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και αυτό είναι το δεύτερο μέρος του declutter, της μεγάλης εκαθάρισης που κάνω στη συλλογή των καλλιτικών μου. Μας έχουν μείνει αρκετές κατηγορίες σήμερα. Έχω προϊόντα χιλιών, προϊόντα ματιών, concealer, setting sprays και ελπίζω ότι δεν ξεχνάω τίποτα, και προϊόντα φρυδιών. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα. Με έχει πιάσει ένα κάποιο άγχος γιατί τα προϊόντα χιλιών είναι άπειρα, οπότε δεν θα καθυστερήσω. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί αυτό μου βοηθάει πάρα πολύ, πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί το πρόγραμμα είναι λίγο περίεργο τις τελευταίες μέρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το προϊόν που φοράω στα χείλη μου σήμερα. Θα σας πω τον συνδυασμό και μετά θα τα δούμε και αναλυτικά. Λοιπόν, το μολύβι που χρησιμοποίησα είναι από Huda Beauty, το Lip Contour 2.0 στην απόχρωση Pinky Brown. Έκανα το περίγραμμα και τα γέμισα ελάχιστα. Και το gloss που χρησιμοποίησα είναι από Fenty Beauty. Ανάθεμα και μου βλέπω τη γράφει εδώ κάτω. Α, είναι το κλασικό, το Fenty Glow. Το οποίο το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια, δεν το φοράω πολύ. Το καλοκαίρι όμως νομίζω ότι και την άνοιξη είναι μια απόχρωση που φοριέται και μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Μ' αρέσουν γενικά πολύ τα gloss. Και από gloss θα ξεκινήσω, θα γυρίσω μόνο την κάμερα για να βλέπετε ακριβώς τα προϊόντα και πιο κοντά και μόνο χέρια όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι ό,τι ήταν στο πίσω μέρος των συρταριών μου έχει φύγει ήδη γιατί ήταν πάρα πολύ παλιό και λιγμένο και ότι επίσης αυτά εδώ είναι καινούργια gloss από την NYX, λέγονται This is Juice Gloss, πραγματικά το αποτέλεσμα στα χείλη είναι πάρα πολύ ωραίο, ωστόσο είναι λίγο περίεργη η γεύση τους, θα μου πείτε τα τρώω. Θα συνεχίσω παρόλα αυτά να τα χρησιμοποιώ γιατί είναι καινούργια και δεν έχω σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη ακόμη. Πάμε σε αυτό εδώ που δεν το έχω ανοίξει καν. Είναι το Lip Finity Lip Color από τη Max Factor. Από τη μία έχει ένα primer νομίζω και από την άλλη είναι το κανονικό κραγιόν. Και είναι πάρα πολύ σταθερό, έτσι μου έχει πει η κολλητή μου, οπότε θα το κρατήσω οπωσδήποτε για να το δοκιμάσω. Αυτά με τα καινούργια. Κατά τα άλλα έχω αυτά εδώ τα mini από Huda Beauty, τα οποία τα έχω βολευτεί παιδιά πάρα πολύ. Είναι η προηγούμενη φόρμουλα, η παλιά φόρμουλα από τα liquid lipsticks της. Έχω αγοράσει και ένα καινούριο, δεν το βρίσκω, σε κάποια τσάντα θα είναι γιατί το παίρνω μαζί μου συνέχεια. Μ' αρέσει πιο πολύ η νέα φόρμουλα και αυτά τα χρώματα δεν κυκλοφορούν πια, οπότε νομίζω ότι θα τα κρατήσω για λίγο ακόμη για να κάνουμε και σύγκριση με τη νέα φόρμουλα σε κάποιο βίντεο. Αυτό είναι από την Kiko Milano, είναι πάρα πολύ ωραίο από άποψη αντανάκλασης. Αυτό θα το χαρίσω ωστόσο που είναι από μια limited edition συλλογή της Kiko γιατί δεν το φόρεσα τόσο πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά το Fenty Gloss που φοράω σήμερα, οπότε το κρατάμε. Αυτό εδώ το καινούριο της Kiko Milano, το Blossoming Beauty Lip Oil, είναι πάρα πολύ ενδυνατικό παιδιά, αυτό να το τσεκάρετε αν σας αρέσουν τα Lip Oils. Lip Oil με χρώμα, αυτό εδώ από Kosas, το Wet, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, η απόχρωση στην οποία το έχω είναι η Deep. Οπότε το κρατάω. Γενικά όλα αυτά είναι πολύ ενυδατικά προϊόντα. Αυτό που θα φύγει είναι το Balm από Bobbi Brown γιατί δυστυχώς δεν έχει τελειώσει αλλά έχει αλλάξει και χρώμα παιδιά ολόκληρο το προϊόν και είναι πάρα πολύ παλιό. Θα μείνουν τα Butter Gloss από την NYX γιατί αυτά μ' αρέσουν, μ' αρέσει η υφή τους και η συστασή τους και το αποτέλεσμα που δίνουν στα χείλη. Θα μείνει το Lip Injection από Too Faced. Ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και έως και ερεθιστικό προϊόν για πάρα πολλούς, αλλά εμένα μου αρέσει το εφέ που δίνει στα χείλη και φαίνονται πιο ζουμερά. Προσοχή αν φιλήσετε τον καλό σας, θα φρικάρει. Λοιπόν, έχουμε και ένα Juicy Lip Oil Fruit Explosion από την Kiko. Νομίζω ότι αυτό θα το χαρίσω γιατί είναι σχετικά καινούριο, όχι γιατί δεν μου άρεσε. Αυτό εδώ είναι από Dr. Pau Pau, ένα Shimmer Balm. Δεν τρελάθηκα, οπότε θα το χαρίσω γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Τρελάθηκα με τον Glossier, πώς το λέει αυτό, Tint. Είναι απόχρωση Amber πάντως και είναι αυτή εδώ, αρκετά σκούρα και έντονη για lip tint, balmy προϊόν τέλος πάντων. Μπορείτε να την κάνετε όσο διαφανή θέλετε και είναι υπέροχα ενυδατικό για τα χείλη. Όπως επίσης και το cookiebutterbalm.com. Τώρα θα μου πείτε τι μας λες, αυτά δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, αν καταχθείτε στο Λονδίνο ή αν έχετε κάποιο φίλο, κάποια φίλη εκεί, πείτε του να σας φέρει αυτά τα δύο προϊόντα και θα με θυμηθείτε. Συνεχίζω δύο προϊόντα από τη μια στελόντερ, αυτά θέλω να σας δείξω. Είναι τα κλασικά, τα gloss, είναι στις αποχρώσεις P
Peach Chill και Naked Truth. Αυτά επίσης τώρα θα αρχίσω να τα φοράω περισσότερο που καλοκαιριάζει. Μου άρεσε πάρα πολύ το gloss από τη Laura Mercier στην απόχρωση Bellini. Επίσης δροσερό καλοκαιρινό ενυδατικό. Πορτοκαλό κάτι είναι, από τις αποχρώσεις που εγώ δεν φορώ συνήθως, αλλά μ' αρέσει. Ίδιο περίπου είναι αυτό εδώ από την Charlotte Tilbury. Είναι στην απόχρωση Peach Something. Δεν θυμάμαι. Και δεν βλέπω και χωρίς τα γυαλιά μου. Λοιπόν, βλέπετε, είναι πολύ παρόμοιο. Peach Plump νομίζω λέγεται. Και τα δύο έχουν πάρα πολύ ωραία αντανάκλαση και κάνουν τα χείλη να φαίνονται έτσι πιο ζουμερά και πλούσια. Αυτό θα φύγει, είναι από Bobbi Brown. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ πολύ παλιό. Θα φύγει νομίζω και αυτό εδώ από Kiko Milano, το οποίο είναι από μία limited edition συλλογή επίσης. Αυτό θα το κρατήσω από την Eredue, έτσι για την πλάκα του θέματος. Είναι το Starlight Lip Cream, όπως βλέπετε έχει full glitter πάνω. Θα το κρατήσω γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρειαστεί. Αυτό θα φύγει επίσης, είναι από Dior, είναι η 01 νομίζω απόχρωση, η πιο nude, 001, ναι σωστά. Αυτό δεν είναι, παιδιά, ένα περίεργο ροζ χρώμα στα δικά μου χείλη, το οποίο βρίσκω ότι δεν μου πάει καθόλου. Δεν το έχω φορέσει. Πρέπει να το πούμε goodbye. Πάρα πολύ μου αρέσει το Balmy Gloss Tinted Lip Oil από Ilia Beauty. Και αυτό έχει ένα έτσι ροζ χρωματάκι, αλλά είναι πιο balmy. Είναι σαν αν έχετε δοκιμάσει τα Balmy Lip Glosses της NYX. Κάπως έτσι είναι η σύνθεσή του και μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, σαν αυτό λέω, το This is Milky Gloss. Αυτό εννοούσα ότι του μοιάζει πάρα πάρα πολύ σε υφή και σύσταση και απόδοση χρώματος. Αρκετά κοντινό αποτέλεσμα, ωστόσο η γεύση είναι περίεργη και σε αυτό. Αλλά θα το κρατήσω γιατί δεν έχω πολλά. Έχω άλλα δύο Butter Glosses, αυτό το καφέ θα το δώσω. Αυτό θα το κρατήσω. Catrice Liquid Lipstick, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ στα Balms. Παρ' όλα αυτά θα το χαρίσω γιατί δεν το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα. Θα κρατήσω αυτές τις δύο πολύ αγαπημένες μάσκες χιλιών. All Time Classic αγαπημένη από Laneige. Αυτή είναι στην τσιμυρωδιά Sweet Candy. Και από Ilia Balm μάσκα που τη φοράω κάθε βράδυ και κρατάει τα χείλη μου πραγματικά βελουδινά. Δεν λείπει ποτέ από την τσάντα μου βασικά αυτό. Και επίσης ένα προϊόν που έχει σώσει τα χείλη μου, το Lip Saver, όπως το λέω και το όνομά του, από την Avenda, μένει στη συλλογή μου. Συνεχίζω και πάμε σε αυτό εδώ το κουτί που έχει παλιότερα προϊόντα από MAC, Clinique και Dior βλέπω εδώ. Καλά, αυτό το κραγιόν το λάτρευα, παιδιά. Ήταν limited edition, φαίνεται. Σχεδόν το είχα τελειώσει. Έφτασα στο σημείο που δεν ήθελα να το χρησιμοποιώ για να μην μου τελειώσει. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί πια και δυστυχώς θα πρέπει να το αποχωριστώ. Αυτά εδώ από την Clinique, τα Chubby Sticks, είναι πάρα πολύ πρακτικά, αν θέλετε να έχετε κάτι εύκολο μαζί σας και σχετικά σταθερό, γιατί είναι πιο ενυδατικά και δεν είναι ανεξίτηλα, είναι όμως πολύ όμορφα και πολύ παλιά, οπότε θα φύγουνε. Αυτά εδώ είναι πολύ limited edition συλλογή της MAC, οπότε θα τα κρατήσω. Όπως επίσης και το κραγιόν που είχε κυκλοφορήσει ο Patrick Star. Αυτά πλέον είναι μουσιακά γιατί δεν κυκλοφορούν πια στην MAC. Ήταν το Lip Tensity. Αυτό δεν υπάρχει λόγος. Είναι ένα lip balm από την Clinique που κυκλοφορεί ακόμη και είναι η απόχρωση Juicy Apple. Την έχω φορέσει πάρα πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ παλιό. Οπότε θα φύγει και αυτό εδώ στην απόχρωση Quartzette, δεν το φόρεσα ιδιαίτερα, είναι liquid lipstick. Θα φύγει και αυτό, αλλά νομίζω και αυτό γιατί είναι δύο αποχρώσεις πολύ πολύ περίεργες και παλιά κραγιόν επίσης τα οποία δεν τα φοράω πια. Α, αυτό είχα ξεχάσει παιδιά ότι το έχω, η απόχρωση λέγεται Velvet Punch και νομίζω ότι θα την κρατήσω. Το μύρισα λίγο, εντάξει, μυρίζει ακόμα καλά. Και μου αρέσει πολύ, νομίζω ότι θα το φορέσω τώρα την άνοιξη και θα δω αν με ενοχλήσει κάτι στα χείλη μου, θα το ξεφορτωθώ. Και προχωρώ με τα NYX Lingerie XXL. Έχω τρεις αποχρώσεις, νομίζω ότι είναι όλες οι αποχρώσεις που έχουν κυκλοφορήσει εκπληκτικές. Value for money προϊόν, έχει απίστευτα πολλή ποσότητα μέσα, στεγνώνουν στα χείλη, είναι ανεξίτηλα, κρατάνε για πάρα πολλή ώρα χωρίς να τα ξεραίνουν και τα λατρεύω, οπότε σίγουρα θα τα κρατήσω. Επίσης θα κρατήσω κάποια κραγιόν από την NARS, να δω τις αποχρώσεις, ναι, αυτή είναι το LED,
πιο φθινοπορεινό ροζ. Αυτή εδώ είναι επίσης η Immortal Red. Λοιπόν, αυτή θυμάμαι παιδιά τη φορούσα όταν ήταν μια φίλη μου έγκυος, η οποία έχει γεννήσει τώρα και το μωράκι της έχει μεγαλώσει, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να την αποχωριστώ δυστυχώς, αλλά το LED θα το κρατήσω, όπως επίσης θα κρατήσω και αυτό εδώ, το οποίο είναι καινούριο και είναι το Inappropriate Red, γιατί ούτως ή άλλως για καλοκαίρι και για άνοιξη θέλω κάτι πιο έντονο. Λίγο αντιλήψτε από την NARS επίσης, αυτό είναι στην απόχρωση Star Woman, είναι λίγο υδαρές στην αρχή, δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά επίσης στέκεται στα χείλη πάρα πολύ καλά και είναι ανεξίτηλο. Θα τα κρατήσω. Από Pat McGrath έχω δύο κραγιόν, τα οποία τώρα θα σας εξηγήσω τι ακριβώς παίζει με αυτά. Πρώτον να σας πω ότι αυτή είναι η απόχρωση Dream Lover. Είναι πιο θερμή και η πιο ψυχρή που έχω και πιο μουντή αν θέλετε. Είναι η 1995. Λοιπόν, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ ενυδατικά και πολύ μαλακά. Το καλό τους όμως είναι ότι όταν στεγνώνουν στα χείλη έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, χωρίς να είναι liquid lipsticks, χωρίς να τα αφυδατώνουν, και βρίσκω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική φόρμουλα, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Εννοείται τα κρατάω και ανυπομονώ να πάρω κι άλλα. Λοιπόν, πάμε σε Smashbox. Λοιπόν, αυτή είναι παλιά συσκευασία, οπότε κάτι μου λέει ότι αυτό πρέπει να φύγει, είναι το Stylist Matte, πάρα πολύ ωραία απόχρωση, συνεχίζει να κυκλοφορεί από την Smashbox, αλλά θα φύγει και θα κρατήσω τα δύο καινούρια, αυτό εδώ που είναι το Stylist και αυτό εδώ που είναι το Stepping Out. Έχω άλλο ένα, το οποίο είναι σε μια πολύ πιο έντονη, έτσι, κοραλή απόχρωση, πορτοκαλοκόκκινη θέλω να πω, και είναι αυτό εδώ, το Summer Bloom. Δεν το έχω φορέσει ακόμη, γιατί δεν έχει καλοκαιριάσει τόσο στο μυαλό μου, αλλά θα το κρατήσω και σίγουρα θα το φορέσω κάποια στιγμή. Από Charlotte Tilbury έχω το Stoned Rose και το Pillow Talk. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω φορέσει ελάχιστα, δείτε εδώ διαφορά έτσι, και το Pillow Talk κοντεύει να μου τελειώσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα το χαρίσω και θα κρατήσω το Pillow Talk. Και έχω και αυτό εδώ, το οποίο είναι το The Crown. Παιδιά, αυτό τον τελευταίο καιρό το φοράω full, είναι καινούριο μου απόκτημα, δεν είναι ακριβώς κόκκινο, είναι φούξια κόκκινο εγώ το λέω, και είναι φανταστική απόχρωση. Λοιπόν, έχω κάνει swatches εδώ τώρα από αυτές τις δύο φόρμουλες της MAC. Θα τα κρατήσω όλα τα κραγιόν, αλλά θέλω να σας δείξω το Powder Kiss, ότι δεν είναι τόσο opaque, τόσο έντονο το pigment του, η χρωστική του, ενώ στα matte που λατρεύω είναι πάρα πολύ έντονο, και τα matte συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Θα τα κρατήσω όμως όλα γιατί είναι καινούρια τα συγκεκριμένα. Έχω επίσης αυτό εδώ που είναι το Crossfade από τα Powder Kiss της MAC. Ορκίζομαι ότι έχω και άλλες αποχρώσεις. Ναι. Εδώ είναι και η άλλη που είναι η Mullet Over. Θα τα κρατήσω και τα δύο γιατί και αυτά δεν έχουν παλιώσει. Αυτό εδώ δεν το βολεύτηκα καθόλου. Είναι από Honest Beauty ένα Balmy Something. Θα το χαρίσω. Επίσης θα φύγει και αυτό το μολύβι από την NARS, το Dragon Girl Velvet Matte Lip Pencil. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ αυτά δεν τα βολεύτηκα. Μου ξεραίνουν κάπως περισσότερο τα χείλη. Όπως επίσης και αυτό εδώ από Nude Sticks που είναι το Intense Matte Lip and Cheek Pencil στην απόχρωση Belle. Goodbye my Belle. Λοιπόν, αυτά είναι από Kiko Milano. Για οικονομική λύση, ok, καλά, αλλά έχουν το ίδιο θέμα, το οποίο έχει και το, η σειρά Powder Kiss από τη MAC. Νομίζω ότι η υφή τους μοιάζει πάρα πολύ. Δεν έχουν αυτή την έντονη χρωστική, αυτό έχει διαλυθεί κιόλας, οπότε θα το χαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο και θα κρατήσουμε μόνο αυτό το κόκκινο. Estée Lauder, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χρώμα, έτσι κάπως ειρηδίζον, πιο χειμωνιάτικο θα έλεγα. Όσο το φόρεσα, το φόρεσα, νομίζω ότι θα πρέπει να το χαρίσω. Όπως επίσης θα φύγει και αυτό εδώ από Kat Von D, δεν υπάρχει καν η εταιρεία παιδιά πια, είναι KVD Beauty τώρα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο παλιό είναι το συγκεκριμένο. Φεύγει Dior Addict, αυτό είναι το Lip Tattoo Longwear Colored Tint, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ έτσι ελαφρύ στα χείλη, βγάζει μια ελαφριά στρώση και αφήνει ένα ωραίο tint, αλλά προχθές που το έβαλα με ερέθησε, οπότε το πετάω. Αυτό είναι ένα κραγιόν από L'Oreal Color Rich Mocha Chic απόχρωση 633, θα το κρατήσω γιατί δεν είναι πολύ παλιό και τώρα που το βλέπω, πώς μοιάζει με αυτό εδώ.
πολύ κοντά είναι οι αποχρώσεις. Λέτε να βρήκαμε ένα ντουπ. Δύο κραγιόν από την Estée Lauder έχω εδώ, ταλαιπωρημένα και παλιά. Αυτό βλέπετε έχει λιώσει κιόλας, οπότε μάλλον είναι η ώρα του να φεύγει. Αυτό είναι καινούριο, δεν είναι παλιό. Λοιπόν, είναι το 420 και μου αρέσει πολύ το χρώμα, οπότε αυτό το κρατάμε, αυτό το πετάμε. Δύο mini MAC τα οποία νομίζω ότι έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν λήξει κιόλας. Θα πάνε back to MAC για ανακύκλωση. Συγγνώμη, ξέχασα να χαμηλώσω και το κινητό και χτυπάει. Αυτό εδώ είναι από την εταιρεία Byredo. Δεν το έχω φορέσει καθόλου γιατί είναι αυτό το πορτοκαλοκόκκινο. Τώρα όμως που καλοκαίριασε, παιδιά, γιατί έχει ανέβει και η θερμοκρασία τρελά, θα το φορέσω οπωσδήποτε και θα σας πω εντυπώσεις. Αυτό εδώ είναι από Huda Beauty. Είναι από την πολύ μαλακή φόρμουλα των κραγιών. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο στα χείλη, πολύ ενυδατικό. Αλλά δεν μπορείς να το έχεις μαζί σου τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι για καταχύμωνο, για να κρατιέται έτσι σε μια καλή κατάσταση. Είναι το cream lipstick. Οπότε φεύγει, το πετάμε γιατί έχει γίνει χάλια. Kiko Milano και αυτό είναι καινούριο σχετικά από την συλλογή τους Blossoming Beauty. Θα το φορέσω, γιατί μου αρέσει το χρώμα, είναι πολύ ενδιαφέρον και ανοιξιάτικο, αυτό άσχετο. Λοιπόν, αυτό το είχα λατρέψει, θέλω να σας δείξω το χρώμα. Είναι από Fenty Beauty, από τα matte κραγιόν τους, αλλά θα φύγει γιατί είναι πάρα πολύ παλιό πλέον. Όπως και αυτά τα δύο από Anita Brand, τα οποία τα λάτρεψα, αλλά έχουν παλιώσει πάρα πολύ. Εδώ τι έχουμε. Α, και το matte κραγιόν της Anita Brand, αυτό ήταν λίγο στεγνό στα χείλη, οπότε δεν το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Marc Jacobs, αυτό θα το χαρίσω, δεν το έχω φορέσει καθόλου, είναι υπέρ nude για τα δικά μου γούστα. Κραγιόν σε stick colorware lip crayon από την Eredue, αυτό μου άρεσε το χρώμα του πολύ, ωστόσο θα το χαρίσω γιατί δεν το έχω φορέσει αρκετά. Και αυτό είναι από την Aveda, παιδιά, κοιτάξτε, χρωματάρα. Επίσης ένα χρώμα που φοράς μόνο καλοκαίρι, εγώ τουλάχιστον, άνοιξε καλοκαίρι. Το κρατάω γιατί δεν έχει λήξει και αυτό είναι το ενυδατικό προϊόν που έχω αυτόν τον καιρό στην τσάντα μου, το Lip Ointment 101 από Lanolips. Μολύβια χιλιών. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πετάξω ελάχιστα από εδώ γιατί το μολύβιο και τι να πάθει, το ξύνεις και το ξαναχρησιμοποιείς αν δεν έχει στεγνώσει τελείως. Θα φύγει αυτό βέβαια από MAC που έχει καταταλαιπωρηθεί και είναι αρχαίο. Θα φύγει αυτό εδώ που δεν έχω βολευτεί καθόλου από Marc Jacobs και τα υπόλοιπα θα μείνουν. Πάμε λίγο να τα δούμε εντάχει. Αυτό είναι από Estée Lauder, από Anita Brand, μου αρέσουν πολύ, πολύ ευχαριστημένοι. Επίσης έχω πάθει ένα εφισμό με τα lip pencils της NYX, τα λατρεύω όπως βλέπετε. Νομίζω ότι είναι και τα περισσότερα lip pencils που έχω από την NYX. MAC Real, έχω καινούριο, αυτό θα πεταχτεί. Charlotte Tilbury, λατρεύω επίσης αυτή την απόχρωση, το Pillow Talk. Από Viv, λάτρεψα αυτό εδώ το πολύ σκούρο καφέ στην απόχρωση Rumor. Τα βρίσκεται στο Calp Beauty. Και τα υπόλοιπα είναι, όπως σας είπα, από MAC, αυτά τα δύο. Estée Lauder, αυτό είναι από Seventeen και αυτά εδώ τα είχα βολευτεί πάρα πολύ, ωστόσο δεν τα ξανααγόρασα να σας πω την αλήθεια. Επίσης πολύ πρακτικό και αυτό εδώ που είναι μηχανικό από την NYX, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μαλακό για τα δικά μου γούστα. Αυτό είναι το παλιό της Huda Beauty, το καινούριο το έχω μαζί με το κραγιόν που σας έλεγα πριν, μου αρέσει πολύ περισσότερο γιατί είναι μηχανικό. Και αυτό είναι από Bobbi Brown, ήταν λίγο σκληρό για να πω την αλήθεια, αλλά θα το κρατήσω. Concealers, ακόμα μια πολύ αγαπημένη κατηγορία. Ξεκινάω από το πιο αγαπημένο μου, το NARS Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard. Έχω ήδη παραγγείλει δεύτερο, γιατί αυτό είναι στα τελευταία του και το λατρεύω. Για γύρω από τα μάτια αυτό. Για το πρόσωπο, Dior Forever Skin Correct, απόχρωση 2WO. Είναι αυτή που ταιριάζει απόλυτα με την επιδερμίδα μου τώρα που δεν είμαι ακόμα μαυρισμένη. Όταν μαυρίσω, μπορεί να πάω και στο 3WO. Επίσης έχω αυτά τα δύο sticks από τη Laura Mercier, τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όσο θα τους άξιζε, γιατί για το χειμώνα μου ήταν κάπως στεγνά γύρω από τα μάτια. Τώρα όμως που η επιδερμίδα είναι έτσι πιο λιπαρή και πιο ενυδατωμένη, νομίζω ότι θα με βολέψουν πολύ. Έχω μία παλέτα, Color Correcting Palette από Core. Αυτή θα τη δώσω σε κάποιον που έχει περισσότερο ανάγκη για να διορθώσει αχρωματικά ατέλειες στο πρόσωπο, γιατί εγώ δεν την έχω αυτή την ανάγκη.
Θα κρατήσω το κονσίλερ από Kiko. Αυτό μου άρεσε πολύ, παιδιά, το skin tone κονσίλερ. Είναι ελαφρύ, είναι καθημερινό. Είναι για εσάς που δεν έχετε φοβερά προβλήματα και μαύρους κύκλους. Είναι πολύ ευχάριστο στη χρήση. Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer από Estée Lauder. Επίσης πολύ καλό, αρκετά καλυπτικό, χωρίς όμως να φαίνεται βαρύ. Όπως επίσης και αυτό το Flawless Fusion, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, χωρίς να φαίνεται βαρύ, από Laura Mercier. Δεν θα κρατήσω αυτό εδώ από NYX, είναι το καινούριο Bear With Me Concealer Serum. Δεν το έχω δοκιμάσει καν, γιατί δεν είναι σωστή απόχρωση ούτε καν για την επιδερμίδα μου για να καλύπτω ατέλειες. Έτσι φαίνεται διαφορά, οπότε θα φύγει. Θα χαριστεί. Έχω λατρέψει αυτά τα δύο, τα Born to Glow Concealers από NYX, και αυτά πολύ ωραία για καθημερινή χρήση, έτσι για πιο ελαφριά κάλυψη. Από τα πιο λατρεμένα επίσης, από Rare Beauty, το concealer βλέπετε εδώ, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, ωστόσο η απόχρωση που πήρα, η 230N, είναι πιο κοντά στο χρώμα της επιδερμίδας μου και δεν φωτίζει τόσο πολύ την περιοχή γύρω από τα μάτια. Σας το λέω σε περίπτωση που έχετε ίδια απόχρωση με τη δική μου. Αυτό είναι ίσως το δεύτερο πιο αγαπημένο μου μετά το NARS Concealer, μετά από αυτό, και είναι το concealer από Kosas, παιδιά. Πολύ ενεδατικό, πάρα πολύ ωραίο, χτίζεται, καλύπτει, δεν φαίνεται βαρύ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό. Και καμιά φορά δεν το σετάρω κιόλας. Laura Mercier, αυτό είναι το Camouflage Concealer. Αυτό θα φύγει γιατί είναι πάρα πολύ παλιό, ωστόσο αν έχετε ατέλειες, αυτό θα σας καλύψει άψογα. Και αυτό πολύ καλυπτικό, δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ γιατί μου φαίνεται κάπως βαρύ, είναι από τον Κορέ. Δοκιμάστε το όμως αν έχετε ατέλειες, νομίζω ότι θα σας βολέψει πάρα πολύ. Αυτό είναι από μια limited edition συλλογή της Kiko που δεν κυκλοφορεί πια. Νομίζω ότι θα το κρατήσω για λίγο ακόμη γιατί είναι και αυτό στα τελευταία του τα concealer. Δεν είναι να τα κρατάς και πάρα πολύ καιρό, άντε ένα χρόνο maximum. Πάμε σε μάσκαρα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχω τόσες πολλές μέχρι που τις έβαλα σε αυτό εδώ το κουτάκι. Λοιπόν, βαθιά ανάσα, από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω. Από τη διπλή της Huda Beauty. Εμένα αυτή μου άρεσε, παιδιά. Χρησιμοποιώ μία τη μια μεριά, μία την άλλη, μία για μήκος, μία για όγκο. Την ευχαριστήθηκα αρκετά. Είναι η αγαπημένη μου? Όχι, αλλά έχεις δύο προϊόντα σε ένα και γιατί όχι άλλωστε. Θα την κρατήσω για λίγο ακόμη, λίγη σε λίγο καιρό. Αυτή είναι η καινούργια της MAC, η MAC Stack. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στα χέρια μου, παιδιά. Έχω ενθουσιαστεί. Χτίζεται πραγματικά απίστευτα. Είναι τέλεια για διαχωρισμό. Όπως χωρίζουν έτσι οι βλεφαρίδες και χρωματίζονται, φαίνονται πιο πλούσιες. Την κρατάω, εννοείται. Αυτή εδώ είναι ένα fail κατά τη γνώμη μου, Αναστάσια Beverly Hills η μάσκαρα. Με απογοήτευσε πάρα πολύ. Τρέχει, μου τζουρώνεται, είναι χάλια και έχει και αυτό το τρίχινο βουρτσάκι, το οποίο εμένα δεν με βόλεψε καθόλου, οπότε θα χαριστεί. Αυτή είναι από Sweet Lashes, πραγματικά είχα λυσάξει να δοκιμάσω και αυτή τη μάσκαρα γιατί έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο βουρτσάκι και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ ωραίος διαχωρισμός και από αυτήν. Μία από τις πιο λατρεμένες μου τον τελευταίο καιρό, η πιο πολύ χρησιμοποιημένη, είναι αυτή από Rare Beauty, εγγύηση. Φανταστικό αποτέλεσμα, δεν φαίνεται βαρύ, δεν κομπιάζει, δεν τρέχει, είναι εκπληκτική. On the Rise από την NYX, primer και μάσκαρα. Ο συνδυασμός και των δύο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο και τη μάσκαρα, okay, μπορώ να πω ότι είναι μια καλή καθημερινή. Θα τα κρατήσω και τα δύο. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ παλιά Monsieur Big από την Lancôme, μεγάλη μου λατρεία, αλλά θέλει πέταμα. Πάμε σε NYX, worth the hype. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν τρελάθηκα με αυτές, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν θα τις κρατήσω, θα τις χαρίσω. Αρκετά μου άρεσε αυτή εδώ από Corée, είδα τώρα το χρώμα. Είναι η Professional Length και την έχω στην απόχρωση Brown Plum. Αρκετά καλή, κοιτάξτε εδώ λίγο το βουρτσάκι της. Είναι λαστιχένιο και πάρα πολύ λεπτό και είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή για διαχωρισμό και τις κάνει έτσι να φαίνονται πιο μακριές. Bobbi Brown, αδιάβροχη, εξαιρετική επιλογή για διάβροχη μάσκαρα, ωστόσο έχει παλιώσει full, οπότε πρέπει να φύγει. Θα το καταλαβαίνετε αυτό από την απόδοση της μάσκαρα. Αυτό είναι το πρώτο προϊόν που φαίνεται όταν παλιώνει. Λίγο απογοητεύτηκα από την Dark Star μασκάρα από Pat McGrath Labs, ωστόσο είναι καινούρια. Θέλω να τη δώσω άλλη μια ευκαιρία. Θα δούμε όμως. Σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο θα κάνω review. Ilia Beauty, και αυτή μου άρεσε πολύ. Δείτε λίγο, είναι πάρα πολύ έτσι spiky το βουρτσάκι και λαστιχένιο και σκληρό. Και τώρα τελευταία μου αρέσουν πολύ αυτά τα βουρτσάκια.
Full Exposure Smashbox, κλασική και αγαπημένη, είναι πολύ παλιά, θα πεταχτεί όμως. Όπως επίσης και η Bad Girl Bang, που και αυτή την αγάπησα, αλλά περνούσα αυτή τη φάση. Την ξεπέρασα γρήγορα και κυρίως τη χρησιμοποιούσα στις κάτω βλεφαρίδες, γιατί τις κάτω μου άρεσε περισσότερο. Full Exposure Mascara, αυτή είναι η καινούργια έκδοση από την Smashbox. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, όπως επίσης και το Lash Primer θα μείνουνε. Αυτή είναι μια διπλή από Kiko Milano, Sweet Affairs, λέγεται η Limited Edition συλλογή στην οποία κυκλοφορεί. Μου άρεσε πολύ, αν κυκλοφορεί ακόμη, τσεκάρετε τη. Γιατί από τη μία πλευρά έχει liner και από την άλλη πλευρά έχει τη μάσκαρα. Είναι πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό προϊόν. Εδώ έχουμε την Caution Mascara από την Hourglass. Αξίζει να δώσετε τόσο πολλά λεφτά? Μάλλον όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μια πολύ καλή μάσκαρα. Επίσης μου άρεσε πολύ η μάσκαρα του Marc Jacobs, αλλά νομίζω ότι και αυτή πρέπει να φεύγει σιγά σιγά. Θα την τσεκάρω να δω την απόδοσή της και αναλόγως θα πράξω. Αυτό είναι το Legit Lashes Waterproof Top Coat από Huda Beauty. Να πω ότι με ικανοποίησε πάρα πολύ και ήταν εντελώς αδιάβροχη η μάσκαρα που είχα χρησιμοποιήσει μετά από αυτό. Δεν θα το πω. Το έχω προσπαθήσει κανένα δυο φορές. Είναι πάρα πολύ σκληρό το βουρτσάκι του, παιδιά. Πάρα πολύ σκληρό. Δηλαδή νιώθεις ότι σου καρφώνει το μάτι. Θα το χρησιμοποιήσω όμως λίγες φορές ακόμη και αναλόγως θα το δείτε ή σε faves ή σε fails, αλλά προς fail πάει. Αυτή είναι ακόμη μία μάσκαρα από Kiko, πολύ αξιοπρεπής, η Extra Sculpt. Δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έχει πολύ χοντρό βουρτσάκι και περισσότερο όγκο αυτή τη φορά. Precious Rituals, αυτή δεν μου άρεσε από αυτή τη συλλογή της Kiko ιδιαίτερα, οπότε θα τη χαρίσω. Marc Jacobs, αυτή επίσης είναι πολύ παλιά και από Ilia Beauty. Αυτό είναι το δείγμα από τη μάσκαρα που είδαμε πριν, το οποίο με έκανε και να την αγοράσω κιόλας, οπότε θα φύγει. Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε στα μολύβια ματιών. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Όχι μόνο μολύβια και eyeliners. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από αυτό της Kiko Milano. Πάρα πολύ πρακτικό, από την συλλογή Precious Rituals. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμη, πάντως αν βρείτε σε τέτοια μορφή liquid liner από Kiko Milano, να το τσεκάρετε, γιατί είναι πάρα πολύ εύχρηστο. Αυτό είναι μολύβι για τα μάτια από Ilia Beauty, μηχανικό, το λατρεύω, το έχω καταβολευτεί, δεν ερεθίζει τα μάτια μου, δεν τρέχει. Λατρεύω επίσης το Perma Gel Ultra Glide Eye Pencil από Pat McGrath Labs, είναι στην απόχρωση Black Coffee, και by Mario, αυτό εδώ το Perfect Brown. Είναι sold out στο site του, σκεφτείτε αυτό, αυτή η απόχρωση, είναι πραγματικά το τέλειο καφέ. Αυτά τα τρία για μένα αξίζουν τα λεφτά σας περισσότερο από κάθε άλλο μολύβι ματιών ever που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτό είναι Max Factor Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner. Λοιπόν, αυτό δεν μου άρεσε και θα σας δείξω γιατί. Δείτε πώς γράφει και πόσο μαύρο είναι και θα σας δείξω ένα παλιό τώρα Fenty Beauty Fly Eyeliner, το οποίο ξέρετε πόσο λάτρεψα. Δείτε εδώ μαύρο, δείτε εδώ γκρι. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η σύγκριση με κάνει να μην θέλω καν να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο. Όχι, όχι, όχι. Εκτός αν ψάχνετε για γκρι. Αυτό είναι ένα μολύβι της MAC στην απόχρωση Coffee για τα μάτια. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα και δεν ξέρω γιατί. Θα του δώσω μια ευκαιρία όμως. Λοιπόν, από Smashbox αυτό, παιδιά, είναι μηχανικό, θα με πείτε χαζί τώρα. Είναι αδιάβροχο. Twist λέει και ανοίγεις, φαντάζομαι για να το ξύσεις, δεν ξέρω πώς κατεβαίνει, πώς μπορείς να βγάλεις παραπάνω προϊόν όταν σου τελειώσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πολύ ωραίο μαύρο, το κρατώ και θα ζητήσω οδηγίες χρήσης, αν ξέρετε να μου πείτε. Εδώ έχουμε Faux Blacks από την NYX. Okay, not my favorite από πλευράς σύνθεσης και σταθερότητας, αλλά αρκετά αξιοπρεπές. Epic Wear Liner Stick, αυτό είναι πιο σταθερό, αλλά νομίζω ότι όταν το βάζω μέσα στα μάτια μου τρέχει. Επίσης, αρκετά ευχαριστημένη έμεινα από αυτό το YSL καφέ μολύβι. Waterproof δεν νομίζω, όχι τόσο. Προσπαθεί όμως, προσπαθεί να είναι σταθερό. Αυτό είναι Casual Pencil από Essence. Παιδιά, μου έτρεχε αυτό και σύν το ότι η απόδοσή του δεν είναι και πολύ καλή, όσο σκούρα και έντονη τη θέλω δηλαδή εγώ με ένα πέρασμα. Είναι βέβαια κρεμώδες, μπορείτε να το δουλέψετε εκείνη τη στιγμή, αλλά κοιτάξτε, χάνεται το χρώμα. Θα ήθελα πιο πολύ pigment να έχει.
Λοιπόν, αυτό είναι το Epic Smoke Liner. Όπως βλέπετε, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη από την NYX. Είναι η απόχρωση Brick Fire. Εννοείται, θα δοκιμαστεί και το διαφανές και το σκούρο καφέ. Και αυτό είναι το διπλό από Huda Beauty που έχει και eyeliner και μολύβι. Εγώ γινόμουν χάλια με αυτό το eyeliner. Όταν λέμε χάλια, χάλια όμως το εννοούμε. Και το μολύβι μου έτρεχε, οπότε δεν θα το πρότεινα αυτό το προϊόν και θα το χαρίσω. Αγαπώ, λατρεύω, λιώνω για αυτό εδώ το eyeliner από Anastasia Beverly Hills. Το ανοίγω για να σας δείξω τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι πινελάκι που εγώ δεν συνηθίζω να τα αγαπάω αυτά. Ο Μέρλιν έχει μπει και σε αυτή τη συσκευασία. Λοιπόν, και δείτε τώρα, δείτε πόσο μαύρο είναι, πόσο λεπτό είναι, πόσο τέλεια γράφει. Και νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου με το συγκεκριμένο eyeliner. Και τέλος, πάμε σε προϊόντα φρυδιών. Κυλήσανε λίγο και φύγανε. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό είναι επίσης καινούριο. Είναι το Thick It Stick It. Σταμάτα εσύ κάτι στη θέση σου. Το Thick It Stick It από την NYX. Είναι brow mascara. Σου δίνει λίγο περισσότερες ίνες. Αν έχετε δηλαδή σχετικά πλούσια φρύδια, με αυτό εδώ θα είστε πάρα πολύ ok. Αν δεν έχετε κενά μεγάλα όπως εγώ για να γεμίσετε. Τα κενά μου τα γεμίζει άψογα το συγκεκριμένο brow pen. Είναι στην υπόχρωση medium brown από Anastasia Beverly Hills. Στυλό. Γράφει, παιδιά, γράφει. Δηλαδή, όχι σαν το άλλο που είχα πάρει από την εταιρεία By Terry και έχει φύγει ήδη. Αυτό γράφει, κάνεις γραμμούλες, όσο και λίγο να το πατήσεις, γράφει. Και πραγματικά γεμίζω τα φρύδια μου άψογα. Όπως επίσης και με το μολύβι, το Brow Wiz από Anastasia που λατρεύω. Το pomade από Anastasia επίσης είναι εδώ, αλλά έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ. Δεν θα το πετάξω. Και αυτό είναι το Brow Freeze. Πραγματικά η γυναίκα είναι expert στα φρύδια. Για να τα βάλετε εκεί που ακριβώς θέλετε και να μην κουνηθούν καθόλου. Πρακτικό προϊόν το οποίο έχει μολύβι από μια μεριά και gel από την άλλη με χρώμα. Είναι αυτό από Rare Beauty. Πάρα πολύ καλό. Το μολυβάκι όμως δεν είναι λεπτό, είναι αυτό το τριγωνικό μου, έχει τελειώσει. Είναι ένα προϊόν που θα ξαναγόραζα όμως οπωσδήποτε, πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Όπα, εδώ έχουμε eyeliner, παιδιά, συγγνώμη, πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Από Rare Beauty και αυτό με έχει βολέψει πάρα πολύ. Αν σας βολεύει πιο πολύ το στυλό, δείτε τι ωραίο που είναι και αυτό γράφει άψογα. Αυτό το μολύβι είναι από Kiko Milano. Δεν κατάφερα ποτέ να το ξύσω σωστά. Μου έχει σπάσει τα νεύρα που είναι τόσο λεπτούλη. Οπότε θα το χαρίσω. Αυτό είναι το Perfectly Defined Longwear Brow Pencil από Bobbi Brown. Αυτό που μου τη πάει είναι ότι πέφτει το εσωτερικό του, αλλά είναι ένα μολύβι που λάτρεψα για πάρα πολύ καιρό και θα το κρατήσω μέχρι να τελειώσει. Αυτό είναι από Eret Douin, το Perfect Brow. Όπως βλέπετε, το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Ήταν η περίοδος στην οποία δεν είχα πολλά προϊόντα φρυδιών και με βόλεψε αρκετά. Στην απόχρωση μαχόγκανη. Το κρατάω για ώρα ανάγκης. Έχω πάρει 2, 3, 4, 5 Brow Tech Matte Pencils από την Smashbox. Αυτό είναι στην απόχρωση brunette. Μου τελειώνει. Αυτό είναι το NYX Lift and Snatch, το Brow Tint Pen, το οποίο θεωρώ ότι δεν γράφει τόσο καλά όσο θα ήθελα, τη λέτε κι εσείς. Εκτός από την απόχρωση, δεν υπάρχει απόδοση. Δεν ξέρω, ίσως να δοκίμαζα μία πιο σκούρα. Πάντως αυτό θα πάει σε κάποια ξάνθια φίλη μου, εάν εκείνη το θέλει. Επίσης gel φρυδιών από Huda Beauty, πολύ λεπτό βουρτσάκι, πάρα πολύ λεπτό βουρτσάκι, είναι τις λεπτομέρειες αυτό. Αρκετά ωραίο και βολικό, επίσης αν δεν έχετε κενά και θέλετε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα προϊόν. Και τέλειο από Glossier, αυτό πρέπει να πάτε στο Λονδίνο για να το πάρετε. Συγγνώμη, το Boy Brow είχαν δίκιο όταν έλεγαν ότι αυτό το προϊόν είναι μαγικό για τα φρύδια. Αυτό που δεν με τρέλανε είναι το Brow Glue από NYX, γιατί αφήνει ένα άσπρο τελείωμα όταν στεγνώνει στα φρύδια, οπότε θα φύγει και θα χαριστεί. Και πάμε σε setting sprays για να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο. Αυτό δεν έχω προλάβει να το χρησιμοποιήσω καν, θα το χρησιμοποιήσω σήμερα κιόλας. Είναι το Plump Finish με ηλεκτρολίτες από την NYX. Αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι και το Radiant Finish αλλά και το Matte Finish, ανάλογα τι τελείωμα θέλετε στο μακιγιάζ σας. Πάντως βοηθάνε πάρα πολύ αυτά και τα δύο στη διάρκεια. Οπότε τα κρατάμε όλα. Δεν έχω τρελαθεί γι' αυτό. Το Face Makeup Fixer από Kiko Milano είναι ωραίο το σπρέι του. Δείτε λίγο, δεν ξέρω αν θα φανεί. Αλλά είναι ωραίο το mist. Είναι σαν να βάζετε λάκ στα μαλλιά κάπως. Αυτή την αίσθηση έχει. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο στο ντεμί. Πάντως θα το κρατήσω.
Θα κρατήσω όλα μου τα setting sprays, νομίζω, γιατί τα λατρεύω. Λοιπόν, Iconic London, αυτό είναι αυτό που το κουνάς και έχει λάμψει. Αν θέλετε πολύ πολύ έτσι λαμπερό αποτέλεσμα, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Όπως επίσης και αυτό από Charlotte Tilbury, μπορεί το προτείνω ανεπιφυλακτά. All Nighter Ultra Matte από Urban Decay. Εντάξει, για τα All Nighter το έχουμε πει από παλιά, είναι εγγύηση. Fix Plus, ένα προϊόν το οποίο αγαπώ εδώ και χρόνια από την MAC, όχι μόνο για να σετάρω το μακιγιάζ, όχι τόσο πια για να σετάρω το μακιγιάζ, να σας πω την αλήθεια, όσο για την αρχή, για το ξεκίνημα του μακιγιάζ, για το ενδιάμεσο, εκεί που θες να λιώσεις τις πούδρες και να συνεχίσεις να δουλεύεις. Είναι μαγικό. Και το πιο πρόσφατό μου απόκτημα είναι αυτό εδώ από Milk Makeup, το Hydro Grip Set and Refresh Spray. Δεν ξέρω τι μαγικά έχουν κάνει σε αυτό εδώ το προϊόν. Είναι διφασικό, είχα τρομάξει με το λάδι, αλλά πραγματικά σταθεροποιεί το μακιγιάζ μου. Και δεν μεταφέρεται ούτε στη μάσκα όταν το χρησιμοποιώ και σίγουρα θα αγοράσω τη μεγαλύτερη συσκευασία. Να λοιπόν που τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ πραγματικά έχετε το σεβασμό μου, γιατί αγαπάτε τα προϊόντα μακιγιάζ τόσο πολύ όσο και εγώ. Ελπίζω να σας έδωσα ωραίες ιδέες. Όπως πάντα περιμένω τα like σας και τα σχόλιά σας. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο και το προηγούμενο με τους φίλους σας αν θεωρείτε ότι θα τους ενδιαφέρει, και γιατί sharing is caring. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!